Γεια σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα Χανίων κρίθηκε προφυλακιστέως ο 60χρονος που κατηγορείται για το φόνο του 43χρονου Κώστα Κατσουλάκη στο Βαμβακόπουλο. Μάλιστα, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον φυγαδεύσουν, κάτι που δεν έγινε διότι οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να του επιτεθούν. Τι είπε ο αδερφός του αδικοχαμένου? Για πρώτη φορά στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου θα υπάρχουν 4 κάλπες και 2 εκλογικά τμήματα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου δίνει στη δημοσιότητα αναλυτικούς πίνακες προκειμένου οι δημότες να είναι ενήμεροι για το πού ψηφίζουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μπείτε λοιπόν στο neakrite.gr και δείτε πού ψηφίζετε. Χαρά σε Ευαγγέλια για την Ελλάδα που κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε γαλάζιες σημαίες, ένα σύμβολο ποιότητας που απονέμεται στις οργανωμένες ακτές και μαρίνες. Και η Κρήτη έχει την τιμητική της όμως, καθώς δεν είναι λίγες παραλίες που κατάφεραν να κερδίσουν τη γαλάζια σημαία. Δείτε αναλυτικά τη λίστα, φορέστε μαγιό και ετοιμαστείτε για βουτιές. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.